Βρίσκομαι στον ίδιο χώρο με το προηγούμενο βιντεάκι, εδώ που έχω ένα πολύ μικρό σταθερό μελισσοκομείο και ήρθα να βιντεοσκοπήσω, να παρουσιάσω μάλλον, τη μέθοδο που θα ακολουθήσω για να αντικαταστήσω τις βασίλισσές μου. Πόσες μέθοδοι υπάρχουν? Εγώ γνωρίζω 3-4. Όλοι όμως έχουν ένα βασικό μειονέκτημα, ότι καθυστερεί το μελίσι, και αυτό γιατί μένει κάποιες μέρες χωρίς γένα, οι οποίες μέρες βέβαια, εάν κάνεις σωστό πρόγραμμα και έχεις σκελιά έτοιμα την κατάλληλη στιγμή, είναι πολύ λίγες. Ωστόσο, εάν κάποιος κυνηγάει κάποια νομή, έχει χρονοδιάγραμμα και πρέπει να το τηρήσει αυστηρά. Εκτός αυτού υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο μειονέκτημα, που είναι το ρίσκο της μη γονιμοποίησης, δηλαδή για κάποιο λόγο, π.χ. καιρικές συνθήκες ή μάνα να μην μπορέσει να βγει να ζευγαρώσει, ή το ρίσκο της μη επιστροφής από τη γαμήλια πτήση. Χελιδόνια, μελισσοφάγοι μπορεί να φάνε τη βασίλισσά μας και να μην επιστρέψει ποτέ. Οπότε τότε πρέπει να επαναλάβουμε τη διαδικασία και οι μέρες καθυστέρησης θα είναι πολύ περισσότερες. Έψαχνα λοιπόν να βρω μία μέθοδο που το μελίσι να μην πηγαίνει πίσω, καθ' όλη τη διάρκεια που λαμβάνει χώρα η αντικατάσταση, να υπάρχει μέσα στην κυψέλη παλιά μάνα που θα συνεχίζει τη γέννα και κατ' επέκταση και την ανάπτυξη του μελισσιού. Και η μέθοδος αυτή υπάρχει. Είναι η μέθοδος με τις δύο βασίλισσες. Εάν κάποιος κάνει μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα μπορέσει να διαβάσει για τη μέθοδο αυτή, για το πώς εφαρμόζεται και αν θέλει να την ακολουθήσει. Η μέθοδος αυτή, να τα πω μέσα στις άκρες, στοχεύει κυρίως στην συλλογή μελιού. Δημιουργείς δηλαδή πολύ μεγάλα μελίσια και όταν έρθει κάποια ανθοφορία έχεις πολύ στρατό για να μαζέψει μέλι. Και θα μαζέψει περισσότερο μέλι από μια συμβατική κυψέλη. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή προσφέρεται και για να αντικαταστήσουμε τις μάνες μας. Και αυτό γιατί υπάρχουν δύο βασίλισσες μέσα σε ένα μελίσι. Κάποια στιγμή όταν θα κόψουμε τη μία, που προφανώς θα επιλέξουμε να κόψουμε την παλιά, θα μείνει καινούργια. Οπότε, διπλό όφελος. Και έχουμε δημιουργήσει μεγάλα μελίσια για να κυνηγήσουμε κάποια ανθοπορία και έχουμε κάνει αντικατάσταση βασίλισσας και μάλιστα χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση. Και αποφάσισα να την δοκιμάσω πειραματικά σε ένα μελίσι και αν πετύχει να το κάνω σε ολόκληρο αυτό το μίνι μελισσοκομείο. Όσο όμως και αν έψαξα στο διαδίκτυο, το μόνο που βρήκα ήταν αναφορές της μεθόδου, αν θέλετε παρουσίασή της, αντιγραφή από βιβλιογραφία. Το μόνο που βρήκα είναι κάποιο βιντεάκι ενός κυρίου που την παρουσιάζει, κανονικά με λεπτομέρειες. Απλά είναι διαφορετικό να το ακούς και διαφορετικό να το βλέπεις με κάποιες φωτογραφίες ή κάποια βίντεο. Αυτό είναι ένα μελισσάκι στο οποίο θα δοκιμαστεί η μέθοδος που προαναφέραμε με τις δύο βασίλισσες. Είναι ένα δεκάρι μελίσι. Έχω κρατήσει κάτω τη μάνα με 6 πλαίσια πληθυσμό και 4 γόνους. Της έχω δώσει και χώρο να συνεχίσει τη γέννα της. Και εδώ στον όροφο έχω βάλει 4 πλαίσια πληθυσμό με 3 γόνους. Πάνω θα μπει μια σίτα μεταφοράς, η οποία έχει φαγωθεί λίγο με το ρούτερ εδώ, δημιουργώντας στην ουσία μια δεύτερη είσοδο, η οποία έχει αντίθετη φορά από την κύρια είσοδο. Και εδώ πάνω θα μπει ο όροφος με το υπόλοιπο μελίσι. Στην Έχει αυγό και προνύμφη αυτό εδώ το πλαίσιο. Έχει αυγό και προνύμφες, φυσικά και δεν θα φαίνεται τώρα. Απλά να βρω να σας δείξω τη μάνα. Είναι ευκαιρία να τη σημαδέψουμε κιόλας.
αφήσουμε πολύ λίγο ίσα ίσα να στεγνώσει μέχρι να δούμε και τα υπόλοιπα πλαίσια τι γίνεται. Έχει δύο πλαίσια αγώνα. Θα δώσω και δύο άχτιστα για να συνεχίσει την γένα. Θα έδινα χτισμένα, απλά αυτή τη στιγμή δεν έχω στο μελισσοκομείο χτισμένα. Εδώ είχαμε βάλει σίτα μόνο και μόνο για να μην μπορέσει η αγωνιμοποίητη μάνα να περάσει κάτω. Από τη στιγμή τώρα που έχει γονιμοποιηθεί και έχει μεγαλώσει και δεν χωράει από βασιλικό διάφραγμα, θα αντικατασταθεί από βασιλικό διάφραγμα. Οπότε τα δύο μελισσάκια πλέον θα είναι ένα, απλά με δύο μάνες. Και οι μέλισσες θα μπορούν να μοιραστούν είτε στον όροφο είτε κάτω στη γονοφολιά, ανάλογα με τις ανάγκες του μελισσιού, σαν σύνολο πλέον. Και όχι σαν δύο ξεχωριστά μελίσσια. Απλά τώρα να δούμε αν υπάρχει και η κάτω μάνα, μήπως την κόψανε, μήπως κάτι πήγε στραβά. Βλέπω αυγά, οπότε υπάρχει και κάτω μάνα που γεννάει. Απλά μπορέσουμε να τη βρούμε έτσι για την ιστορία. Έχει όντως 5 γόνους η παλιά η μάνα. Θα της δώσω επίσης 2 άχτιστα και αυτής για χώρο. Α, νάτι. Από πάνω διάφραγμα, είπαμε από τη στιγμή που γονιμοποιήθηκαν και οι δύο και δεν μπορεί καμία από τις δύο να περάσει. Από το διάφραγμα δεν υπάρχει και λόγος να κρατάω την σίτα άλλο. Απλά τώρα εδώ δεν με ρίμνησα να κάνω ένα τελαράκι για να έχει δεύτερη είσοδο το πάτωμα. Όπως βλέπετε έχουν μαζευτεί εδώ γιατί έχουν συνηθίσει να έχουν είσοδο εδώ. Οπότε προσωρινά θα βάλω μια πετρούλα ίσα ίσα για να σηκωθεί και να μπορούν να μπαίνουν. Και σε δεύτερο χρόνο θα κάνω ένα τελαράκι για να δημιουργήσω τη δεύτερη είσοδο που χρειάζομαι. Το πείραμα λοιπόν πέτυχε, θα τις κρατήσω και τις δύο για ένα διάστημα να εκμεταλλευτώ τη γένα και των δύο και μετά θα σκοτώσω την παλιά και θα κρατήσω μόνο την καινούρια.